Θέλω να κάνω μια παρέμβαση. Σας μεταδώσαμε πριν από λίγο τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Υπάρχει και μια κατάληψη εκεί. Κύριε Νεφελούδη, τι ακριβώς γίνεται? Καλά, ποιον εργαζομένο, 10 άνθρωποι είναι όλοι και όλοι, ο κύριος Γεννακός και η παρέα του. Έχουν αποκλείσει τις εισόδους του Υπουργείου και δεν μπορούν. Δεν έχετε καμία αρμοδιότητα, αλλά έχουν κάνουν κατάληψη στο δικό σας χώρο και δεν μπορούν να κινηθούν οι εργαζόμενοι. Ναι, αυτό μας λέτε. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο αυτό που γίνεται. Μετά τις αποκαλύψεις που έκανε η κυρία Αξιόγλου για τα θέματα των 241 εκατομμυρίων ευρώ που χάθηκαν από το σύστημα του ΕΟΠΗ και το ασφαλιστικό σύστημα για τους λόγους υγείας. Στείλαμε για να ξεπλύνει την ιστορία των χαμένων χρημάτων. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. 10 άνθρωποι λιγότεροι από τις κάμερες να κάνουν αυτό που κάνουν στο Υπουργείο Εργασίας και δεν έχει κανένα αντικείμενο για αυτόν τον λόγο. Κύριε Νεφελούδη, σας ευχαριστώ. Άρα, παρακαλώ λοιπόν, επειδή δεν πρόκειται να γίνει κανένα ραντεβού. Αφού ήσασταν αρμόδιοι, τι ραντεβού να γίνει? Λοιπόν, δεν πρόκειται να γίνει κανένα ραντεβού. Εγώ εδώ είμαι, μέσα στο Υπουργείο είμαι. Δεν με σταματάει κανείς. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα γίνει κανένα ραντεβού με τον κύριο Γιαννακό για ένα αντικείμενο που δεν έχει καμία σχέση με το Υπουργείο Εργασίας. Μάλιστα. Κανένα αντικείμενο. Κύριε Νεφελούδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.